Μόλις πήγαμε εμείς, αρχίσαμε, λέει ο Χρόνης, αφήστε με εμένα πρώτα, λέει, να τους φέρω σε ηρεμία και μετά, αλωνίστε τους εσείς οι δυο. Ναι, έπαιξε ο άνθρωπος, εντάξει. Μετά μπήκαν, σκόθηκαν αυτοί, κλίκα στο χώρο. Μπαίνει ο Γιάννη Λίγκος, αυτός που ήθελε. Παιδιά, εγώ θέλω μία σαμαντάκα, λέει, το τσακιστό και γυρίσματα από γονίσιο. Αρχίζει ο Χρόνης, παίζει, έκανε αυτός από μία φορά, δεν τον έπιανε. Ήταν μαθημένος από τον Τίνο. Άρα παίξε ο Φίλιππο και εσύ λίγο, του λέει, τι είναι, δεν μπορώ, του λέει, παίζει ο Φίλιππας, φέρει μια γύρα πάλι αυτός. Όχι, λέει. Άρα εσύ που τον άκουσες τον Τίνο, μου λέει, παίξε λίγο. Για παίξε. Εγώ ήξερα, ήταν μέσα στη στιγμή το τσακιστό που ήθελε αυτός. Ταρατατιτι, πάμε το πω. Μπράβο ρε μικρέ! Το πέτυχες, απα... όχι το πέτυχες, το μελέτησες. Και εκείνο εκεί που το είχα και το είχα στο μυαλό μου. Λοιπόν, μπράβο ρε μικρέ, αυτό είναι. Ξεσκόθηκα. Φύγανε και ο Χρόνης και ο Φίλιππας, πήγαν απάνω, καθίσαν όλη τη νύχτα, δεν τους έπιανε ύπνος. Αλλά εγώ έπαιζα συνέχεια σαν εκείνον. Συνέχεια. Όλο το βασιλικό, όλα τα χωριά που ήταν εκεί. Μπράβο, έχουμε σαν τον Τίνο τώρα, κλάδι μου. Με σήκωσαν στα χέρια. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Πες μου λίγο, και θα πούμε και για την Αμερική, αλλά θέλω λίγο να πούμε δύο πραγματάκια. Μου είπες πριν ότι ο παππούς λίγο ήταν Λουκάς. Λουκάς Χαρισιάδης, ναι. Προφανώς από εκεί θα είναι που κολλήσε. Χαρισιάδη, ναι. Πώς το κολλήσε, κάτι πρέπει να ξεχωρίζει. Γι' αυτό και ο Λάβας έγραψε ένα αυτό, λέει, τα παιδιά, λέει, του Πετρολούκα, είναι από τρία γενεολογικά δέντρα, λέει, τα καλύτερα της μουσικής που έχουμε. Είναι από τον Χαρισιάδη, είναι από τον Μπατζή και είναι και από τον Χαλκιά, λέει. Οπότε τα μάσαμε όλα. Όλα τα καλύτερα, λέει, που έχουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Αλλά δεν είναι αυτό αρκετό. Είναι αυτό ότι... που είχε βγει, αυτό ήταν για να σε ξεχωρίζουν από τον Τάσο. Γιατί κόλλησες, ναι, τον Λούκας. Ναι. Αυτό να σου πω τώρα. Παίζαμε με τον Τάσο, γιατί μετά που παντρεύτηκα και έκανα την οικογένεια, έρθα στην Αθήνα. Ήμουνα ο Τάσος, ο Φώτης, ο Ορμπαμίτσιος, ήμασταν όλοι μαζί. Εκεί που παίζαμε εμείς, ξέρεις, είχαμε και τον Κιτσάκη. Ναι, μικρός ο Αλέκος. Μικρός ο Αλέκος, με κοντά παντελόνια, έχω και φωτογραφίες. Και εκεί που παίζαμε εμένα και τον Αλέκο, δεν μας αφήναν και τόσο αυτοί να... Παίζανε καλοί αυτοί, αυτοί ήταν θεοί. Αλλά και εμείς δεν πηγαίναμε πίσω, εγώ και Αλέκος. Ήμασταν και εμείς ερχόμασταν παραπάρα σε αυτό. Θα σας φοβόταν και λίγο γιατί θα τους πάρετε και την τέχνη. Ναι, αλλά ο Φώτης όπως έπαιζε εκείνα και τα αυτά, κλαπ, μας σκοπανούσε στο κεφάλι, λέει, επ. Σταματάτε. Σταματάτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταματούσαμε. Ρε, μου λέει ο Αλέκος, τι πρέπει να κάνουμε. Ήμασταν παιδιά και τα δύο, του λέω. Ρε, Αλέκο, του λέω, θα μ' ακούει σε μένα. Τι, να βγάλουμε τραγούδια, του λέω. Πώς θα βγάλουμε, μου λέει. Έχω έναν, μου λέει, μου έδωσε μια μελωδία, για πέ, πώς είναι, το άσπρο τριαντάφυλλο κρατούμενο για να γίνει το πούλαμο. Αυτό θα πάμε να το βγάλουμε, του λέω. Πάμε, βγάζουμε το άσπρο τριαντάφυλλο κρατούμενο για να γίνει το πούλαμο και γίνεται πάταγος. Έρχονταν μέσα, stop, αυτό. Τα παιδιά. Αυτοί σοκαρίστηκαν. Τότε ο Φώτης, ο Χαλκιάς και ο Τάσος ήταν πανελλαδικοί και ήταν και έπαιζαν του θανατά. Λοιπόν, λέει, ποιος ήταν ο αίτιος, λέει, που έβγαλε αυτό το τραγούδι. Και πώς, λέει, δεν μου το αναφέρατε εμένα, μου λέει ο Φώτης. Εγώ βάλω ο Φώτης, του λέω, είπαμε με τον Αλέκο να βγάλουμε, εμείς είμαστε παιδιά, να κάνουμε κάτι κι εμείς, του λέω. Καλά κάνατε. Θυμώσαν, σηκώνομαι εγώ σαν ζήτα που θυμώσαν αυτοί, φεύγω. Του λέω, εσύ Αλέκο, τις έχεις ανάγκη ακόμα αυτού, νους κάτσε, του λέω. Εγώ δεν έχω ανάγκη να πάρω τίποτα από τον Τάσο, του λέω, γιατί εγώ έχω πάρει, του λέω, από πολλούς. Πάω και βγάζω τα τραγούδια μου τότε στα... τη Φράσα, το Σκάρο, τα αυτά. Ζούσε ο Κιτσοχαρισιάδης ακόμα. Μάλιστα. Είχε μια κοπέλα παντρεμένη εδώ, την είχε ο Μπούρμπος. Και ήταν η κοπέλα του Κιτσοχαρισιάδη, ο Καμάρης, πώς λέγονταν αυτός. Και είχε βγει τότε η Φράσα, η δικιά μου, και το Σκάρο, και ο
πατέρας, ο Κίτσιο Χαριζιάδης, πήγε με το σκόπι έτσι και τη λέει, γελάστηκε ο ίδιος. Τι ακούς κοπέλα μου, λέει, ήμουν νέος όταν τα έπαιζα αυτά. Ωε πατέρα, δεν είσαι εσύ. Είναι ένα παιδί. Πού θα είναι μόνο αυτό το παιδί, από το Δελφινάκι. Μάθε που πες και θα πάμε να τον ακούσω, τη λέει. Πες με του Φίλιππα, το Ρούντα, του λέει, στο βασιλικό μεθαύριο. Θα πάμε, παίρνουν ταξί, τον φέρνουν. Έρχεται από μακριά αυτός τώρα. Έπαιζα εγώ. Μπράβο, λέει. Α, κοπέλα μου, είπε, τη μεγαλύτερη ευτυχία μου έδωσε αυτό το παιδί. Μόλις τον είδε ο Φίλιππας, εγώ δεν τον ήξερα ποιος είναι. Δάσκαλε, του λέει, γιατί ο Φίλιππας ήταν μαθητής του. Και ο καλύτερος μαθητής του, Κίτσιο Χαριζιάδη. Τα είχε πάρει από τον Κίτσιο όλα ο Φίλιππας. Δάσκαλε, έλα εδώ, του βάλαν τραπέζι, έκατσε εκεί. Φίλιππα, εσένα έδειξα εγώ, κλαρί μου, του λέει, αλλά ο μαθητής σου έμοιασε σε μένα, του λέει. Τέλος πάντων, ήπιε λίγο, λέει, να... Εγώ είχα φαγωθεί, μόλις τον είδα, πάρε, λέει, δεν μπορούσα να παίξω. Πώς να... ντρεπόμουν και όλοι να του πω ότι πάρ' το κλαρί να παίξει. Ωραία, Φίλιππα, του λέω, πώς να τον βάλουμε λίγο να τον ακούσω. Θα του πω εγώ, μου λέει, ήταν μεθυσμένος ο Φίλιππας. Δάσκαλε λίγο ένα, αν θέλεις. Θα παίξω ένα, λέει. Παίρνει το κλαρίνο του Φίλιππα, το παίζει λίγο. Λέει, αν θέλεις, παιδί μου, μου δίνεις λίγο το δικό σου. Πήρε το κλαρίνο και κοίταξε να δει το καλά, μήπως το έχω. Γύρισε, με κοίταξε, κούνησε το κεφάλι, έπαιξε με το δικό μου. Και έπαιξε γνήσια και καθαρά και καλά και τρελάθηκα. Λέω, πω, πρώτη φορά άκουσα τέτοιο παίξιμο. Αφού τελείωσε, χειροκρότημα ο κόσμος όλος βέβαια, στο τέλος μου λέει, εσένα παιδί μου θέλω να σου πω κάτι. Θα πεθάνω ευχαριστημένος, μου λέει, γιατί αφήνω έναν άνθρωπο πίσω μου. Αλλά θα σου δώσω μια συμβουλή, να αφήσεις και εσύ έναν πίσω, μου λέει. Από αυτή τη σχολή, γιατί βγαίνουν και άλλα κλαρίνα, πάρα πολλά, μου λέει. Είναι χρέος να αφήνεις πίσω, όπως κάνουν και αυτοί με σένα. Από αυτά τα μαθήματα της σχολής, της δικιάς μου, λέει, εσύ ο μοναδικός. Τώρα θέλω και εσύ να αφήσεις κάποιον πίσω σου. Γι' αυτό και άρχισα εγώ με τον εγγονό μου.